Καλημερίζω τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό. Είναι ο νεοεκλεγής δήμαρχος Ηρακλείου. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Λοιπόν, ναι, δώστε μου μόνο τη δυνατότητα να πω δύο κουβέντες για τον κόσμο που μας ακούει, κύριε Καλοκαιρινέ, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και κυρίως τους επαγγελματίες. Εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών χθες στο Ηράκλειο. Υπέρ της αναπροσαρμογής ψήφισε η δύναμη πολιτών του Βασίλη Λαμπρινού, η παράταξη του Γιώργου Σισαμάκη, η Ηράκλεια Πρωτοβουλία, οι ενεργοί πολίτες, μεμονωμένοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης Κουράκη, Νίκος Γελ και Μανώλης Χερέτης. Καταψήφισε η υπόλοιπη παράταξη Κουράκη, καθώς και οι παρατάξεις των κυρίων Κουκεδάκη, Νιωτάκη, Σχιναράκη. Η Λαϊκή Συσπήρωση επέλεξε την αποχή από τη διαδικασία. Η αρχική εισήγηση για μεσοσταθμική αύξηση 30% στα ανταποδοτικά τέλη μετριάστηκε στο 16% στα οικιακά. Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων επανήλθαν στα επίπεδα του 2018, μια απόφαση η οποία ελήφθη διαδικτυακά. Την προηγούμενη βραδιά είχε διεκοπεί η συνεδρίαση εξαιτίας και των αντιδράσεων που υπήρχαν και από τις παρατάξεις και από φορείς και από πολίτες. Έγινε γνωστό ότι προσφυγεί επίσης στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης κατά της απόφασης ότι ετοιμάζονται να καταθέσουν άμεσα οι επιχειρηματίες, όπως η ίδια η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου Μαρία Ντονακάκη είπε στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV. Είπε μάλιστα ότι η προσφυγή θα εδράζεται σε δύο άξονες. Ο ένας πολιτικού αυτοδιοικητικού χαρακτήρα και έχει να κάνει με το κατά πόσο νομιμοποιείται πολιτικά και θεσμικά ένα μήνα πριν τη λήξη της θητείας της η απερχόμενη Δημοτική Αρχή και το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουν μια τέτοια σημαντική απόφαση που δεσμεύει την επόμενη Δημοτική Αρχή και το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο δεύτερος άξονας αφορά στο αμιγώς διαδικαστικό κομμάτι και στο κατά πόσο ήταν νόμιμο και προβλεπόμενο να διεξαχθεί η σχετική ψηφοφορία και να ψηφιστεί το θέμα των τελών από το Δημοτικό Συμβούλιο διαδικτυακά, όπως έγινε χθες. Αυτές είναι, αν θέλετε, οι αναφορές που μπορώ να κάνω εγώ από τη δική μου την πλευρά. Δημοτικά τέλη αυξημένα για το 2024. Εγκλωβίζεται η νέα Δημοτική Αρχή σε αυτό, κύριε Καλοκαιρινέ? Ναι, αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω από ένα σχόλιο πάνω σε αυτά που είπατε. Υπήρξαν και λευκά στην ψηφοφορία η οποία έγινε. Αυτό είναι βέβαια το λιγότερο σημαντικό. Το σημαντικό είναι ένα, από το, ίσως το πρώτο από το οποίο θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε, είναι εάν έπρεπε να γίνει τώρα αυτό ή δεν έπρεπε να γίνει. Και ήθελα να σας πω το εξής. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να καταρτήσει και του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσει προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο. Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό των τελών. Αυτά βρίσκονται στην νομοθεσία η οποία διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένας προϋπολογισμός στην αρχή του χρόνου για να λειτουργεί ομαλά ο Δήμος. Εάν δεν γίνει, μπορεί και να μην γίνει αυτό, εάν δεν γίνει, τι θα συμβεί? Ο Δήμος θα μπορεί να κάνει μόνο τις βασικές υποχρεωτικές δαπάνες μέχρι να ψηφιστεί ένας προϋπολογισμός, το οποίο θα πάρει στην καλύτερη περίπτωση 3 μήνες και το πιθανότερο 4 μήνες. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δυσλειτουργία. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε έτσι είτε αλλιώς. Και ούτως ή άλλως με ψηφισμένο προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο είναι το ορθό να γίνει, να ψηφιστεί δηλαδή ο προϋπολογισμός, θα επανέλθουμε από την αρχή της θητείας. Μα εγώ δεν σταμάτησα σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Κύριε Καλοκαιρίνε, εγώ δεν σταμάτησα καν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το είχατε πει από την αρχή αυτό. Όμως, όχι, όχι, αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό στο οποίο αναφερθήκατε. Ναι. Εάν έπρεπε να γίνει ή δεν έπρεπε αυτό να γίνει. Αυτό το αναφέρει η κυρία Ντονακάκη, το ανέφερε στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα της Κρήτη TV και ωραία, δώσατε μια απάντηση. Όμως από την αρχή είχατε πει ότι έπρεπε να ψηφιστεί προϋπολογισμός για
να μπορέσετε να λειτουργήσετε. Αυτό ήταν το βασικό. Εγώ σας ρώτησα εάν θα μπορούσαν να περάσουν και δημοτικά τέλη έτσι όπως είναι σήμερα. Εγώ σας ρώτησα εάν αυτή η αύξηση εσάς νιώθετε σας εγκλωβίζει. Αλλά νομίζω δώσατε απάντηση κοντολογής. Θα μου δώσετε περισσότερες πληροφορίες όταν λέτε εμείς θα πάμε σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Που σημαίνει τι? Θα πάμε σε αναμόρφωση προϋπολογισμού, αλλά μπορώ και να σας μιλήσω και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά αυτό που είναι η μεγαλύτερη δαπάνη, γίνεται λιγότερο αισθητή από τους δημότες. Και γι' αυτό ακούστηκε και λιγότερο σε σχέση με το τέλος κοινοχρήστων χώρων. Και αυτό είναι το ανταποδοτικό τέλος για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Είναι αυτό που είπατε ότι τελικά αυξήθηκε στο 16%. Έτσι και το οποίο μας κρατάει χαμηλά, μιλώντας αριθμητικά, είμαστε χαμηλά σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις. Αλλά βέβαια αυτό δεν έχει σημασία τελικά για το Δημότιο. Δημότης τι θέλει? Θέλει καθαρή πόλη, θέλει καθαριότητα. Και το ζήτημα, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε στους δημότες, και εμείς θα τα λέμε αυτά ευθέως, είναι ότι το ζήτημα είναι να βελτιώσουμε βεβαίως τις υπηρεσίες και όχι να αναγκαζόμαστε να αναπροσαρμόσουμε τέλη επειδή μας επιβαρύνει το κράτος με δαπάνες. Δυστυχώς αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και θα πρέπει να αρχίσουν να λέγονται και να συζητούνται, και εμείς αυτό θα κάνουμε, και θα κάνουμε και διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε γιατί συζητάμε, να θέτουμε κοινούς στόχους και κατά το δυνατόν να συγκλίνουμε και στις αποφάσεις τις οποίες θα λαμβάνουμε. Μα ούτως ή άλλως έχουμε δει δημοσιεύματα και έχουμε δει και αρθρογραφία ανθρώπων, στελεχών ή εργαζόμενων στο Δήμο Ηρακλείου να λένε ότι από αυτή την αύξηση έτσι όπως ψηφίζεται θα πληρωθούν οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και δίνουν πραγματικά εαυτό στον τομέα της καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου. Θα παραμείνει το 16% σε αυτή την αναμόρφωση η πρότασή σας που θέλετε να κάνετε έτσι όπως το σκέφτεστε στα οικιακά τέλη, γιατί ήταν 30% το πήγανε στα 16%. Δεν με νοιάζει εμένα αν είμαι η πόλη που έχει τα φθηνότερα δημοτικά τέλη. Με νοιάζει αν είναι ανταποδοτικά αυτά τα τέλη. Μέχρι σήμερα ανταποδοτικά δεν είναι όμως. Το ξέρετε, κύριε Καλοκαίρη. Ακριβώς. Αυτό είναι αυτό που είπα και προηγουμένως. Γιατί η ανταπόδοση, την ανταπόδοση πρέπει να τη βλέπουμε στην ουσία. Έχουμε καλές υπηρεσίες ή δεν έχουμε καλές υπηρεσίες? Υπάρχει βεβαίως και το λογιστικό σκέλος, το οποίο λέει ότι έχουμε μία ψαλίδα η οποία έχει ανοίξει. Και γιατί έχει ανοίξει? Διότι ο Δήμος Ηρακλείου έχει επιβαρυνθεί και με τη λειτουργία της μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων και έχει επιβαρυνθεί και με ένα περιβαλλοντικό τέλος το οποίο επιβάλλεται τελείως άδικα, το οποίο η κυβέρνηση έχει ορίσει ότι είναι ανταποδοτικό και δεν ανταποδίδει στους Δήμους, διότι υπάρχει και αυτή η πλευρά της ανταποδοτικότητας. Πληρώνονται κάποια τέλη τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να αποδώσει στους Δήμους για να τα αποδώσουν στους δημότες, και αυτά δεν γίνονται και αυτά πρέπει να διεκδικηθούν και πρέπει να διεκδικηθούν με πολύ δυνατή φωνή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ξεκινάω, μπορώ να σας πω, ακόμα και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων μου. 1η/1/2024. Πρακτικά λοιπόν τι σημαίνουν όλα αυτά που μας είπατε πριν από λίγο? Πρακτικά. Πρακτικά σημαίνει ότι μιλώντας για τα ζητήματα του προϋπολογισμού και του καθορισμού τελών, ότι εμείς από την αρχή της θητείας θα επανέλθουμε με αναμόρφωση του προϋπολογισμού και θα καθορίσουμε τον προϋπολογισμό και τις παραμέτρους του με βάση αυτό το οποίο θα έχουμε εκτιμήσει. Να σας πω ότι θα υπάρξει μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή ότι θα κατέβουμε κάτω από το 1 ευρώ στον πρώτο χρόνο. Αλλά σας το λέω με την επιφύλαξη ότι όλα αυτά θα εκτιμηθούν και θα εξαρτηθεί και από το τι θα πετύχουμε στις διεκδικήσεις μας
και στην καλύτερη οργάνωση. Άρα λοιπόν, το 16, άρα λοιπόν το 16% παραμένει σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικιακά τέλη, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, αλλά με καλύτερη ανταπόδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής για τη δεύτερη... επανεκτίμηση ακριβώς. Ακριβώς. Και επανεκτίμηση για τον προϋπολογισμό του 25, όπως είναι και η υποχρέωσή μας αυτό να το κάνουμε. Ναι, και ανάλογα, και ανάλογα με το ποια θα είναι η χρηματοδότηση του κράτους προς τη Δημοτική Αρχή για να μπορέσει να βγάζει τις υποχρεώσεις της. Γιατί μπορεί και το 25% να ξαναμείνουν στο 16%, μπορεί να μειωθούν ή μπορεί να πάνε παραπάνω. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν μπορείτε σαφέστατα να πείτε από τώρα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τέλη των κοινόχρηστων χώρων, γιατί αυτό επίσης είναι ένα δεύτερο κομμάτι που απασχολεί τους επαγγελματίες, εκεί πώς, παραμένετε στα ίδια επίπεδα? Λοιπόν, να πούμε τι, ίσως να ξαναπούμε πολύ σύντομα τι έχει συμβεί. Τα τέλη είχαν μειωθεί πάρα πολύ και εν τέλει στο μισό του προηγουμένου το 2019 και έμειναν εκεί και μετά το τέλος της πανδημίας. Και αυτό που αποφασίστηκε και είχε μια συνένεση μεγάλου μέρους του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η επαναφορά στην κατάσταση του 2019. Και ενώ έχουν δοθεί και επιπλέον χώροι οι οποίοι δεν έχουν τιμολογηθεί όπως γνωρίζετε. Αυτή λοιπόν είναι η βάση την οποία εμείς θα παραλάβουμε. Αυτό το οποίο έχω πει ήδη και το γνωρίζουν και μάλιστα έχουν εκφράσει ικανοποίηση οι επαγγελματίες της εστίασης είναι ότι θα ξαναδούμε όλο το σύστημα του καθορισμού των κοινοχρήστων χώρων επανεκτιμώντας σε αντικειμενική βάση και τις εμπορικότητες των δρόμων και τις οικονομικές αποδόσεις και τις δυνατότητες της πόλης συνολικά σε ό,τι αφορά την διάθεση των κοινοχρήστων χώρων και αυτό θα το κάνουμε σε συνεργασία με τους επαγγελματίες. Θα τα δούμε μαζί. Εμείς φυσικά θα σχηματίσουμε μια αντικειμενική άποψη αλλά είναι σημαντικό να συζητάμε για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είμαστε στα επίπεδα του 18 στα δημοτικά τέλη για τους κοινόχρηστους χώρους το 24 και από εσάς, αλλά με τη δέσμευση τη δική σας ότι αυτό θα εξεταστεί εκ νέου, θα το κουβεντιάσετε εκ νέου, θα υπάρξουν οι προτάσεις και από τη μία και από την άλλη την πλευρά, έτσι ώστε να φτάσετε σε μία κοινή συνισταμένη. Αυτό να κρατήσω. Να κρατήσετε αυτό και να κρατήσουμε επίσης ότι για όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να υπάρχει ένας προσδιορισμός ο οποίος να είναι και ορθολογικός και αντικειμενικός. Δεν αρκεί δηλαδή να παίρνουμε τον καθορισμό της προηγούμενης χρονιάς που βασίστηκε σε εκείνον της προηγούμενης χρονιάς που βασίστηκε σε εκείνον της ακόμα προηγούμενης χρονιάς και να λέμε πού θα πάμε συν πλην 5% συν πλην 10% δεν είναι ορθή αυτή η προσέγγιση. Πρέπει να δούμε μέσα σε ένα βάθος χρόνου οι εμπορικότητες έχουν μεταβληθεί. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής να δικαιολογεί τις αποφάσεις της σε μία αντικειμενική βάση. Δεν μπορεί να στηρίζεται στο τι είχε συμβεί στο παρελθόν και να κάνουμε οριζόντιες τροποποιήσεις πάνω σε μία βάση που η ίδια δεν ήταν αντικειμενική. Κρατάω κύριε Καλοκαιρινέ για να σας αποχαιρετήσω. Αυτή τη δέσμευση υποχρέωσή σας, υποχρέωση τη βαφτίζετε εσείς. Καλά κάνετε και το λέτε έτσι, είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής. Το λέγαμε και προεκλογικά αυτό. Σωστά, το θυμάμαι. Ότι τα δικαιώματα του Δημότη είναι υποχρεώσεις της Δημοτικής Αρχής. Το θυμάμαι και στις κουβέντες προεκλογικά που κάναμε εδώ από το στούντιο του 984 το θυμάμαι αυτό να το λέτε. Το κρατάω λοιπόν αυτό που λέτε ότι τουλάχιστον τα τέλη θα είναι ανταποδοτικά τουλάχιστον για το 2024 μέχρι να δείτε πώς τι με όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε μέχρι να ξέρετε τι σας παίρνει και τι δεν σας παίρνει να κάνετε για το 2025 λέγοντας ότι αυτό είναι υποχρέωσή σας. Αυτό κρατάω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα σε όλους.